Τρέμουν τα πλημμυρικά φαινόμενα, κάτοικες Μεσαμπελιάς Ηρακλείου, καθώς με μια βροχούλα η περιοχή μετατρέπεται σε λίμνη, ενώ όπως υποστηρίζουν, τα νερά της βροχής δεν θα έχουν πλέον διέξοδο μετά το κλείσιμο τμήματος δρόμου από ιδιώτη, ο οποίος προχώρησε σε νόμιμη οριοθέτηση του οικοπαίδου του. Στην περιοχή επικράτησε αναστάτωση, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία. Σε περίπτωση πλημμύρας, βλέπετε τα καιρικά φαινόμενα τώρα ότι είναι ιδιαίτερα αυξημένα. Θα πνιγεί ο μισός Αγίας Γιάννης. Τα νερά συγκεντρώνονται σε αυτό το σημείο. Δεν υπάρχουν σχάρες επαρκής να απορροφήσουν να πούμε, τα νερά. Υπάρχει κάτω μια μεγάλη σχάρα που πρέπει διέξοδος είναι ο δρόμος αυτός. Εάν κλείσει, υπάρχει τεράστιος κίνδυνος. Από πού θα φεύγουν τα νερά? Θα πλημμυρίσουμε όλοι. Τα φερτά υλικά θα το φράξουν. Τι θα κάνουμε? Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με την κυρία ή με τον κύριο. Έχουμε πρόβλημα πού θα πάνε τα νερά. Παρακαλούμε οποιοδήποτε μπορεί. Περιφέρεια, δήμαρχοι, αντιδημάρχοι να μας δώσουν μια λύση εδώ πέρα. Μας έχουν αφήσει μόνο να παλεύουμε με τα νερά, με τις πλημμύρες. Όταν βρέχει, τι γίνεται εδώ πέρα? Χαμός, ποτάμι και περνάει κάτω το νερό. Εδώ έπαει η ενετή, το είχαν καταλάβει και είχαν βάλει το ενετικό. Πριν 600 χρόνια οι ενετοί καταλάβανε που είναι το χαμηλότερο σημείο. Εμείς δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι κάποιον υπεύθυνο, να έρθει να μας πει ότι σε περίπτωση πλημμύρας τα νερά θα φεύγουν από εκεί. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα, γιατί και στο Βόλο και στη Μάνδρα Αττικής πλέον είχαν ΦΕΚ και κανένας δεν ξέρει από πού και ποιος φταίει. Εδώ πέρα τα φρεάτια δεν μπορούν πλέον τα φρεάτια να μαζέψουν μια απλή βροχή. Την ώρα που οι εργασίες από ιδιώτη γίνονται με νόμιμες διαδικασίες, δημότες θέτουν ζητήματα πολιτικής προστασίας, καθώς όπως υποστηρίζουν, στην περίπτωση εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων, τα νερά θα καταλήξουν στα σπίτια τους. Δυστυχώς το σχέδιο πόλης σε αυτό το σημείο έχει ένα σοβαρό λάθος. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, όντως σε έντονα καιρικά φαινόμενα θα έχουμε προβλήματα στην περιοχή και το πρώτο σπίτι που θα πλημμυρίσει δυστυχώς είναι αυτό που φαίνεται μπροστά μας. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια τροποποίηση του σχεδίου πόλης. Και υπάρχουν έγγραφα της πολιτικής προστασίας της περιφέρειας και του Δήμου από παλιά που λένε ότι αυτό το σημείο δεν πρέπει να κλείσει μέχρι την οριστική τακτοποίηση του θέματος. Η οριστική τακτοποίηση του θέματος είναι μόνο με τροποποίηση ξανά του σχεδίου πόλεως και όταν ακούω όλους να λένε είναι λίγες οι σχάρες ή πολλές σχάρες, οι σχάρες ποτέ δεν παίρνουν τα νερά, είναι βοηθητικές. Εγώ είμαι 45 χρονών και τον δρόμο αυτόν τον θυμάμαι από τότε που γεννήθηκα. Και τα νερά αυτά πού θα πάνε? Βέβαια θα πλημμυρίσουμε. 50 χρόνια που λέει είμαι εδώ πέρα και αυτός ο δρόμος είναι και τα νερά τρέχουν και χαμός γίνεται. Για το ζήτημα ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο οποίος δεν αποκλείεται να επισκεφθεί την περιοχή όπου εντείνεται η ανησυχία των δημοτών. Είχα φέρει το θέμα λοιπόν για τροποποίηση του σχεδίου πόλης και ο κύριος Λαμπρινός είχε πει τότε, είχε απαντήσει ότι το βλέπει θετικά, αλλά δεν μπορεί λόγω οικονομικών δυσχεριών ο Δήμος να χρηματοδοτήσει τη μελέτη. Είχε υποσχεθεί όμως να το δει το δρόμο το θέμα ενευθέτω χρόνο. Αυτό που ζητούν δημότες είναι η τροποποίηση του σχεδίου πόλης σε μια προσπάθεια θωράκισης της περιοχής από τα πλημμυρικά φαινόμενα.